Αλλά η σχέση ξεκινάει, όπως είπαμε, από το 69, όπου γνώρισα τον Ανδρέα καλύτερα στην, στο Τορόντο. Οργανώθηκε τότε το Πανελλήνιο κίνημα. είχαμε συμμετάσχει, συλλάβανε τον τότε πρώην μου και δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα για δύο χρόνια. Την εποχή του, στην εποχή του ΠΑΚ. Και μετά όταν, μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974, ζητάει ο... ξεκινάει μια δεύτερη περίοδος, όπου για να φτάσουμε από το 74 στο 1981, εγώ ήμουνα στην Αμερική, διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, στο Yale, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου. Και φτάνουμε το 1980, που έρχομαι στην Ελλάδα, για... με άδεια από το Πανεπιστήμιο, και οργανώνεται ένα τρομακτικό συνέδριο που γίνεται το, από το Κέντρο Μεσογειακών Μελετών με δικό μου συντονισμό για τη μετάβαση στο σοσιαλισμό. Όπου στο Πάντιο, που ήρθαν διακεκριμένοι οικονομολόγοι και πολιτικοί αναλυτές από το εξωτερικό, ε, ήταν, αν θέλετε, η προετοιμασία της ε, έλευσης του Πασόκ στην εξουσία. Ε, και μου ζητάει ο Ανδρέας να το συντονίσω, που ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και μετά να γίνω μέλος της ομάδας που, που προετοιμάσαμε το πρόγραμμα 100 ημερών. Εκεί γνωρίζω και τον Γεράσιμο Αρσένη, με τον οποίο ζήσαμε μια ζωή μαζί και ήταν μια ομάδα ανθρώπων από το εξωτερικό κυρίως, ήταν ο Δημήτρης Οκουλουριάνος, ο Μανώλης ο Δρετάκης, ο Αποστόλης ο Λάζαρης κτλ. που ετοιμάζουμε το πρόγραμμα 100 ημερών. Στο Καβούρι, με τρεις διαδοχικές συναντήσεις και φτάσαμε το 81 με ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν ακολουθήθηκε έτσι όπως Αυτό το είχαμε σχεδιάσει. Θα... Ε,